Εντάξει, έγινε λάθος, ρε παιδιά. Okay. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές. Μηχανήματα είναι αυτά, χαλάνε. Ακριβώς. Χειμώνας, καλοκαίρι. Λοιπόν, πριν μας πει ο Πάρης την πρόταση της ημέρας, θα πω εγώ απλά ότι ενημέρωση πάει μόλις τώρα η μαγνητική στην οποία υπολήθηκε ο Αντρέ Βιερίνια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε 3 εβδομάδες. Πάρη και Νίκο. Μάλιστα. Νομίζω είναι ένα ακόμα πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα ενεργοποιηθεί σίγουρα και ο Ράφας ο Άρες θα είναι στην αποστολή, αλλά νομίζω ότι ο Τσαούσης θα είναι βασικός στο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάρε πρόταση της ημέρας για να σε αφήσουμε να επιστρέψεις στο σπίτι σου, εκτός αν την πέσει σήμερα όλη την ημέρα στο Πάρκο Γουδί. Όχι, όχι, έχω ήδη αναχωρήσει από το Πάρκο Γουδί, αυτό είναι μια αλήθεια. Ωραία. Και οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στη διάρκεια του σημερινού μας μενού. Καταρχήν έχουμε να δώσουμε αυτά τα δύο σημεία, μιας και έχουμε Champions League, το ξέρετε κι εσείς, αλλά έχουμε και την Κίνα που ξεκίνησε. Και από ό,τι έμαθα από τον πληροφοριό μου, όπως λέει και ο κουμπάρος μου από την Κίνα, συνήθως οι ομάδες είναι πάρα πολύ σφιχτές στο ξεκίνημα των πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται μάλιστα σε φούσκα, να πούμε, τη στιγμή αυτή, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι ομάδες είναι μαζεμένες σε ένα ξενοδοχείο και πάνε σε ένα γήπεδο και παίζουν. Όλα τα παιχνίδια έχουν βγει άντερ μέχρι στιγμής. Οπότε πάμε να δούμε και το παιχνιδάκι, το οποίο υπάρχει στις 3 παρα 25 ώρα Ελλάδος Tiger Sharks. Να το πάμε στο under 200,5 πόντους. Δεν έχει μπει σε κανένα παιχνίδι 200 πόντους μέχρι στιγμής. Όλα τα παιχνίδια εκεί μένονται σε χαμηλό σχετικά σκορ, κοντά στους 180 με 190 πόντους. Και όσον αφορά το σημείο από τα παιχνίδια, τα σημερινά του Champions League, θα ρισκάρω και θα πάω με τον Άσο της Celtic, η οποία υποδέχεται την Λειψία. Και για όσους δεν θέλουν να ρισκάρουν τόσο πολύ, ας πάνε και στο Άσος Drone Bet για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω στην περίπτωση ισοπαλίας. Ο Άσος πάντως της Celtics είναι σε απόδοση 3,20 τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και φυσικά να πούμε ολόψυχα να ζήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο. Βεβαίως. Το παιδάκι του υγιέστατο, το οποίο ήρθε στον κόσμο στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Και αυτός φυσικά είναι και ο λόγος, ο μόνος της απουσίας από την εκπομπή. Τέλεια, Πάρη. Καλό μεσημέρι. Καλά, σου, Πάρη. Ευχαριστούμε. Πάρη Τσελεπίδης.